Η υποστελέχωση της Ογκολογικής Κλινικής του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ήταν το αντικείμενο ανοιχτής επιστολής των Δημάρχων Δυτικής Μακεδονίας προς τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής. Είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση στελέχωση του υπάρχοντος ογκολογικού τμήματος με την προκήρυξη δύο οργανικών θέσεων ογκολόγων. Η πρόσληψη επικουρικού ογκολόγου για την άμεση κάλυψη των επικουσών αναγκών. Η πρόβληση στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου λειτουργίας ογκολογικής κλινικής στον χώρο που πρόκειται να αποπερατωθεί και να παραδοθεί σύντομα και πρόβληση στο οργανόγραμμα για λειτουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος με δύο ακτινοθεραπευτές ακτινολόγους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετούς μήνες το ογκολογικό τμήμα της παθολογικής κλινικής του Ποδοσάκιου υπολειτουργεί, είναι μία επικουρική γιατρός, υπάρχει μεγάλος όγκος εργασίας. Οι χημειοθεραπείες ξεπέρασαν μάλλον τις 3.000 το έτος, είναι πάνω από 2.500 οι εισαγωγές, είναι αδύνατο να μπορέσει να ανταποκριθεί μόνο μία επικουρική γιατρός. Και επειδή αργεί πάρα πολύ η στελέχωση του ογκολογικού τμήματος, αποφασίσαμε οι δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας να στείλουμε ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Υγείας, ζητώντας τον και να στελεχωθεί το συντομότερο δυνατό το ογκολογικό τμήμα, αλλά και να ιδρυθεί η ογκολογική κλινική, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε η επέκταση του Ποδοσάκιου νοσοκομείου έχει τελειώσει, η καινούργια πτέρυγα είναι έτοιμη, εξοπλισμένη και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε να έχει γίνει καμιά κίνηση για την ίδρυση της ογκολογικής κλινικής, η οποία προβλεπόταν ότι θα στεγαστεί στην καινούργια πτέρυγα. Ζητάμε λοιπόν και την ίδρυση αλλά και την στελέχωση της Ογκολογικής Κλινικής του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου. Αυτό το μήνυμα πάει και προς τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας να πιέσουν μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου που είναι ευθύνη τους. Το μήνυμα το στέλνουμε στον αρμόδιο Υπουργό. Του ζητούμε να επέμβει και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας οι οποίες επισέρχονται λόγω αρμοδιότητας για τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε και φυσικά είναι ανοιχτή επιστολή για το λόγο του ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς, όλοι οι θεσμικοί της περιοχής να λειτουργήσουν όπως πρέπει ο καθένας έτσι που να λυθεί το πρόβλημα.